Σήμερα Τρίτη, 20 Αυγούστου του 2019. Herping λοιπόν, στη λίμνη Βόλβη και στη γύρω περιοχή. Εδώ είμαστε τρεις, εγώ, ο Ρο Exotic και ο Δημήτρης. Την προηγούμενη φορά λοιπόν που είχαμε έρθει εδώ και είχα πει Βόλβη, λάθος ήταν, το διορθώσαμε και στο βίντεο, όπως είδατε, είχαμε πάει στην Κορώνια που είναι πολύ πιο υποβαθμισμένο περιβάλλον. Εδώ το περιβάλλον είναι πολύ καλύτερα, η λίμνη είναι καθαρή. Κάτι θα βρούμε. Ψάχνουμε λοιπόν ερπετά, αμφίβια, σπόνδυλα. Γενικώς, ό,τι βρούμε θα το καταγράψουμε. Προχωράμε λοιπόν προς τη λίμνη. Βλέπετε εδώ κάτω κοντοκουρεμένο χορτάρι, φυσικό γκαζόν. Βοσκάν τα ζώα εδώ. Αφήνουν και κοπριά. Μυρίζει κοπριά. Είναι μικρή γενικά η περιοχή, δεν είναι πολύ μεγάλη. Το πρόβλημα είναι όταν η βόσκηση είναι υπερβολική. Δεν πιστεύω εδώ να είναι υπερβολική. Γενικώς έχει αρκετή βλάστηση γύρω-γύρω. Ίσως εδώ κάτι να βρούμε, και πουλιά έχει μακριά στη λίμνη. Κάτι θα έχει. Ευτυχώς έχει λίγο αέρα σήμερα. Ναι, δεν έχει τόσο ζέστη όπως την άλλη φορά που είχαμε έρθει εδώ. Να τα λοιπόν, τα δύο πρώτα ζωάκια που βρήκαμε, δύο μικρά βατραχάκια. Pelophylax kurtmuelleri, ο κοινός βάτραχος. Είναι πρόσφατα μεταμορφωμένα, φέτος γεννήθηκαν οι γυρίνοι, τώρα μεταμορφώθηκαν. Εδώ έχει λάσπη και μέσα εδώ τα βρήκαμε. Τα αφήνουν να φύγουν λοιπόν, δείτε. Τώρα φοβάται, δεν φεύγει. Α, το έφυγε. Έφυγε και το άλλο. Δείτε τώρα εδώ λοιπόν, είμαστε στη λίμνη. Πάνω εκεί που ήμασταν είχε βάλτο, είχε πολλά μικρά βατραχάκια. Τώρα κατεβήκαμε κάτω. Αυτό εδώ είναι κερατόφυλλο. Το κοινό υδρόβιο φυτό που ζει σχεδόν σε όλο τον κόσμο και μπαίνει σε ανιδρία. Κερατόφυλλουμ submersum. Είναι ένα αρχαίο ανθοφόρο φυτό, ανήκει σε δική του οικογένεια, ζει στο νερό. Το αφήνω εδώ. Αυτό και να το σπάσει, θα ξαναφυτρώσει. Σαν λιγκαράκι μικρό του νερού. Από ό,τι φαίνεται θα μεγαλώσει, δεν γνωρίζω επιστημονική ονομασία, θα μάθουμε ίσως. Ένα άλλο σαλιγκάρι άδειο, λίγο σπασμένο. Και αυτό εδώ του νερού φαίνεται να είναι. Δείτε το. Και μύδι γλυκού νερού, όπως το λένε. Δεν είναι κανονικό μύδι, είναι άλλο δίθυρο μαλάκιο. Το έχουμε ξανασυναντήσει και στην Κορώνια. Θα μάθω όνομα και από αυτό. Είναι πολύ καλά διατηρημένο. Είναι και τα δύο μισά κολλημένα. Άρα. Δείτε εδώ. Δίθυρα μαλάκια του νερού. Του γλυκού νερού. Ζωντανά είναι και τα δύο. Και πιο μικρά από εκείνο. Άρα έχει πολλά. Μέσα στη λάσπη εδώ θα έχει πάρα πολλά. Ρίχνω μέσα λοιπόν. Μπλουπ. Αυτά τώρα θα σκάψουν και θα ξαναχωθούν μέσα. Και εδώ βλέπετε ένα ψάρι στο βάθος, προσωρινά να το αναγνωρίσουμε. Δεν ξέρουμε το είδος. Σε αυτή τη λίμνη υπάρχει και η λιπαριά, Alosa Macedonica. Είναι ένα είδος σαρδέλας του γλυκού νερού που είναι ενδημική μόνο εδώ. Αλλά παλιά μάλλον δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό μάλλον. Το μάθουμε. Επίσης έχει και πολλά κουνουπόψαρα. Όπως παντού, εντάξει. Αλλά ψάχνουμε και αυτό το είδος. Έβγαλα κοχύλια από μαλάκια. Μέσα στην άμμο έχει. Αυτά ήταν άδεια. Αλλά θα βρούμε και κανένα γεμάτο. Α, και αυτό άδειο είναι. Μπαίνεις μέσα σκάβες. Κάτι θα είναι. Να το. Ο, άδειο και αυτό. Αυτό όμως, γεμάτο. Α, ούτε αυτό. Και αυτό άδειο. Α. Λάσπη. Λάσπη, δεν έχει τίποτα. Ήρθαμε λοιπόν στο δάσος της Νέας Απολωνίας, κοντά στη λίμνη. Φύγαμε από τη λίμνη προσωρινά γιατί δεν σταματήσαμε σε καλή όχθη της λίμνης. Ήταν αρκετά καθαρισμένο το μέρος. Δεν είχε πολύ βλάστηση, τα ψάρια ήταν και μέσα, ήταν μακριά και δεν βρήκαμε πολλά. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν στο δάσος. Βρήκαμε και μια χιλιοποδαρούσα. Τη μυρίζω λίγο. Βγάζουν αυτές μια μυρωδιά όταν απειλούνται. Που όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, μαστουρώνει ελαφρώς έτσι. Και πιστεύω πως φέρνει και ατύχη, γιατί συνήθως κάθε φορά που βρίσκουμε, κάτι βρίσκουμε αργότερα. Βρήκαμε λοιπόν και μια θηλυκή πρασινόσαυρα, Lacerta viridis, δείτε την. Θηλυκό, στενό κεφάλι, από κάτω
Δεν έχει μυπαϊκά φουσκώματα. Δυστυχώς έριξε ένα μέρος της ουράς της. Θα το αναγεννήσει όμως. Είναι πολύ παχουλή. Δεν φαίνεται να έχει αυγά. Την έπιωσα. Μάλλον τα έχει ήδη γεννήσει για φέτος. Δείτε πως είναι από πάνω. Είναι σχεδόν καφέ. Πολλά θηλυκά δεν είναι πράσινα. Από κάτω όμως είναι λαχανή. Εδώ μέσα στα πεσμένα φύλλα. Σίγουρα έχει και άλλες. Πριν πέρασε μια, για παράδειγμα. Δείτε την. Την πειράζω λίγο. Θα ανοίξει το στόμα της όπως πριν. Μπα. Δεν θέλει. Πριν με είχε πιάσει το χέρι της λίγο. Πολύ όμορφες άβρες αυτές. Κοινές στην Ελλάδα, κυρίως Βόρεια Ελλάδα και γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Πολύ κοινές. Νάτι. Την αφήνω να φύγει λοιπόν. Δείτε την. Τώρα φοβήθηκε και δεν φεύγει. Φεύγει. Δύο μεγάλοι βάτρακοι εδώ, Pelophylax kurtmuelleri, σε αυτό εδώ το ρέμα, έχει και γυρίνους μέσα. Κι άλλος, λοιπόν, τρίτος. Έχει μερικά βατράκια εδώ. Βρήκαμε και ένα κέκο πριν, αλλά ξέφυγε, μέσα στις πέτρες. Δείτε εδώ τώρα εδώ. Τα πιο μεγάλα της οικογένειας, δείτε εδώ πώς κάνει. Χρησιμοποιεί αυτήν εδώ την άρθρωση ανάμεσα στον μπροστινό μέρος του θώρακα με το πίσω για να εκτινάσετε, να πηδάει. Τάκ, τάκ. Πολύ γρήγορο. Helix lucorum, σαλιγκάρι λοιπόν, σε διαθέρηση. Εδώ βλέπετε με την τάπα του, με το επίφραγμά του. Κοιμάται για το καλοκαίρι λόγω έλλειψης υγρασίας. Μεγάλο σαλιγκάρι, το πιο μεγάλο της Ελλάδας. Και μια σικιά από πίσω μας. Ficus carica. Έφαγα και ένα σικό ωραίο πριν. Όριμο γλυκό. Είναι η εποχή τους. Να το και ένα σικαλάκι λοιπόν. Όριμο, μαύρο. Πολύ γλυκό. Μέλι. Το φάω σαν κέκο τώρα, δείτε. Το ρουφάω. Και το πολύ μπορεί να έχει ένα σκουλικάκι μέσα. Θα αλλάξει γεύση, θα το καταλάβω. Μπορεί να το φάμε και αυτό, εντομοφαγία, δεν είπαμε κάνουμε. Μπα, δεν έχει τελικά. Πολύ γλυκό. Έτσι, όταν πηγαίνεις στο βουνό, βρίσκεις και νόστιμο φαγητό. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στην παραλία της λίμνης, με άμμο. Ωραίο μέρος. Επιστρέψαμε λοιπόν στη λίμνη. Έχει πάλι μέσα ψάρι. Σαν έρημος είναι. Καλά. Δέχτηκα επίθεση από σφίγγες και με τσίπησαν 11 φορές. Και είμαι λίγο έτσι. Πονάω κάπως. Τι να κάνουμε, είχαμε τέτοιο. Αλλάξα από μέσα εγώ. Δεν πειράζει. Περιμένουμε λοιπόν. Μήπως βρούμε κάτι ακόμα. Αλλιώς, αν δεν βρούμε πολλά, θα το συνεχίσουμε στο επόμενο. Herping. Δείτε εδώ λοιπόν, στο ρηχό νερό, στη λάσπη, διάφορα σπόνδυλα, σκουλίκια του νερού, μικρές βδέλες, προνύμφες από δίπτερα και γοβιούς έχει εδώ, τώρα φύγανε. Ναι. Μάλλον αυτές είναι μικρές, στρέφονται με φυτάκια, με σπόνδυλα, δεν είναι οι αιματοφάγες. Είναι άλλο είδος. Εκείνες είναι σπάνιες τροφιά. Και έχει και πολλά έντομα εδώ πάνω στο νερό, πετάνε. Δείτε λοιπόν κάτι ξεχωριστό, το βρήκαμε θαμμένο στην άμμο. Τώρα θάβονται και να προστατευτούν από τη ζέστη. Δείτε εδώ, πρασινόφρυνος, Bufo viridis, επιστημονική ονομασία. Έχει αλλάξει πρόσφατα, το λένε και μπουφώτες viridis, αλλά εξακολουθούν να το λένε και Bufo viridis. Ένα από τα πιο όμορφα βατραχάκια της Ελλάδας, πιστεύω. Δείτε το πώς είναι, γκρι με πράσινο, χρώματα παραλλαγής και έχει και κόκκινες κοιλίδες. Και από κάτω γκρι. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι αρσενικό ή θηλυκό, είναι μικρό. Γύρω στα 6 εκατοστά, έχει λίγο ακόμα για να ενηλικιωθεί. Μικρό φρυνάκι λοιπόν, ζει παντού, ακόμα και σε μέρη μακριά από το νερό. Χρειάζεται βασικά το νερό μόνο για την αναπαραγωγή, κατά τα άλλα μπορεί να ζήσει και στη ξηρά, αρκεί να έχει λίγο υγρασία.
λίγο πιο μακρόστινο, όπως βλέπετε, από τον χωματόφρυνο που έχουμε δει άλλες φορές, τον Bufo Bufo. Πολύ όμορφο ζωάκι. Είναι νυχτόβιο, βγαίνει έξω το βράδυ και κυνηγάει διάφορα σπόνδυλα. Αυτό το είδος λοιπόν έχω να το πιάσω πάνω από 11-12 χρόνια. Το θυμάμαι παλιά. Είχε στο χωριό εκεί. Τα συναντούσα πολύ συχνά. Τώρα δυστυχώς εκείνο το μέρος εξαφανίστηκα. Και στην κουζάνη που σας έχω δείξει ξανά το μέρος. Ήρθε από τα φάρμακα. Αν και είναι πάρα πολύ ανθεκτικό είδος, σκεφτείτε τι κάνανε για να έχει πρόβλημα. Αλλά γενικώς είναι πολύ κοινό. Εδώ πέρα για να υπάρχει το ένα θα υπάρχουν πάρα πολλά. Έτσι κι αλλιώς η περιοχή δεν είναι προστατευόμενη, δεν είναι πολύ επιβαρημένη. Είναι ένα βατραχάκι που δεν περίμενα να βρούμε. Δείτε το. Πολύ όμορφο. Πρασινόφρυνος. Εδώ τώρα τι κάνει, φούσκωσε λίγο, φοβάται. Αναπνέει, μπορείτε να δείτε το σαγόνι του πώς ανεβοκατεβαίνει. Και έχει βγάλει και λίγο από την τοξίνη που χρησιμοποιεί για άμυνα. Και μυρίζει ελαφρώς σαν σουσάμι. Τη θυμάμαι αυτή τη μυρωδιά από παλιά, από παιδάκι. Να το μυρίζει σαν σουσαμάκι, να το άρχισε να βγάζει γάλα. Δεν μπορεί να σε βλάψει αυτό, έτσι. Όχι. Ίσως άμα έχεις κομμένο δέρμα λίγο να σε τσούξει, αλλά αν δεν το γλύψεις, δεν το καταπιείς, δεν παθαίνεις τίποτα, είναι ακίνδυνο. Εντελώς. Νάτος, νάτος, νάτος. Ας τον αφήσουμε στην ηρεμία του. Εδώ και ένα βατραχάκι, πελοφύλαξ κι αυτό. Πελοφύλαξ κουρτμουελλέρι, πιο μεγάλο από τα άλλα. Σκουρόχρωμο. Μέσα στη λάσπη εδώ. Τώρα φοβάται, δεν φεύγει, αλλά θα το πειράξω λίγο να φύγει. Φύγει, ε. Πήδηξε, εντάξει. Δείτε εδώ λοιπόν, κάτω από ένα παλιό λάστιχο, πελοφύλαξ 4. Φεύγει ο ένας. Δύο. Λουπ. Ένα από αυτά έβγαλε φωνούλα πριν, όπου έφυγε αυτό, φεύγει το πιο μικρό. Χαμός γίνεται από βατραχάκια. Μια ντατούρα εδώ, κομμένη και μικρή. Ντατούρα stramonium, φυτρώνει παντού στην Ελλάδα, είναι το άγριο είδος ντατούρας που βρίσκουμε στην Ελλάδα. Αρκετά τοξικό, έχει μέσα ατροπίνη και σκοπολαμίνη, τα δύο βασικά της αλκαλοειδή, που είναι και παρεστησιογόνα, αλλά είναι και πολύ τοξικά. Αυτό είναι το φυτό των σαμάνων και των μαγισσών. Έχει και άλλες εδώ. Δείτε εδώ λοιπόν, βρήκαμε δύο πρασινόσαυρες, από ό,τι φαίνεται θηλυκές. Lacerta viridis. Μεγαλώσαμες, ενήλικες, αυτή είναι σίγουρα 30 εκατοστά μαζί με την ουρά. Μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο, δείτε την πως είναι. Πανέμορφη, ολοπράσινη. Κάθεται και η συγκεκριμένη έχει φάει. Μπορείτε να διακρίνετε και την τροφή της εδώ. Έχει φάει πολύ κιόλας. Πανέμορφη σαύρα, πράσινη από πάνω, λαχανή από κάτω, με καφέ ουρά. Όπως είναι αυτό το υποείδος, η Lacerta viridis meridionalis. Πολύ γρήγορες, αλλά τώρα τις κρατήσαμε για λίγο κάθονται. Πριν ανοίγαν και το σώμα τους, τώρα δεν ανοίγει. Περιμένετε να πάρω την άλλη τώρα. Αυτή είναι πιο μεγάλη, δείτε την πώς είναι. Πανέμορφη. Πρασινόσαυρα. Yeah. Αυτή ανοίγει και στόμα, να και η γλώσσα της. Νομίζω η άλλη είναι πιο μεγάλη. Όχι, αυτή είναι πιο γκώδης, έτσι. Δείτε και από κάτω πώς. Αυτή μου φαίνεται για αρσενικό, όχι. Yeah. Σαν πόρος δεν έχει να έχει πάει, όχι. Έχει άλλες φωλίδες από κάτω, πιο έντονες αυτή. Μα και τα δύο θηλυκά θα είναι. Πολύ ωραίες. Κοινό είδος αλλά πανέμορφο. Δείτε. Τώρα είναι ήσυχες επειδή φοβήθηκαν. Άμα τις αφήσουμε θα τρέξουν σαν αστραμπές πάλι. Μικρές πράσινες αστραμπές. Πρασινόσαυρα λοιπόν. Αφήνω να φύγουν τώρα. Έφυγε. Έφυγε. Αφήνω και την άλλη πίσω μου. Να έτσι. Πίσω, ε. Την ξαναπιάνω να τη χαιρετήσω. Να τη δείτε. Φύγε. Είναι περιοχή της, πάντως εδώ είναι. Θα ξαναγυρίσουμε εκεί που ήταν.
σπρώξει λίγο. Φύγε, βρε. Φεύγει τώρα. Με δάγκωσε και έφυγε. Βρήκαμε λοιπόν εδώ και ποντικάκια πριν, καθώς ψάχναμε. Οπότε ίσως να υπάρχουν και οι θηρευτές τους. Να έχει δηλαδή και κάποιο φίδι, για να το. Να τις στεραφεύγουν. Δύο αρσενικές χερσαίες χελώνες εδώ, Testudo Hermanni. Τις βρήκαμε, περπατούσαν και οι δύο. Τώρα τις σταματήσαμε. Δείτε. Αυτή είναι η πιο μικρή, αλλά φαίνεται ότι έχει μεγαλώσει, δεν έχει έντονες γραμμές. Σε λίγο θα τελειώσει την ανάπτυξη. Δείτε εδώ πίσω, μεγάλη περουραία πλάκα, παχιά ουρά και κύλο καβούκι, είναι αρσενικό. Α, τι έκανε και τον ήχο της. Και αυτή είναι πιο μεγάλη. Είναι πιο μεγάλη, αλλά φαίνεται ακόμα αυτή να είναι σε ανάπτυξη. Δείτε εδώ, έχει πιο έντονες γραμμές το καβούκι. Δείτε. Και αυτή πίσω έχει αρκετά ανασηκωμένο το πίσω μέρος του καβουκιού. Δείτε εδώ πώς είναι. Παχιά ουρά και αυτή κύλο καβούκι από κάτω. Πολύ όμορφες και οι δύο. Ούτε τραυματισμούς έχουν ούτε τίποτα. Την αφήνουμε λοιπόν εδώ και αυτή. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Α, αυτή είναι έτοιμη να βγει. Να την. Τη σήκωσα. Άρχισε να απλώνει τα πόδια της. Θα τις αφήσουμε σε λίγο, θα ξεκινήσουμε. Πάω κι εγώ από πίσω να μην με βλέπουν μπροστά. Για να δούμε τι θα κάνουν. Εδώ λοιπόν τελειώνει η εξόρμησή μας σήμερα. Κάναμε μεγάλο ταξίδι σήμερα, λίγο πιο μακριά από ό,τι άλλες φορές. Βρήκαμε πάλι πολλά είδη. Βρήκαμε και ενήλικες πρασινόσαυρες, τις είδατε από κοντά, είναι και πολύ δύσκολο να το πιάσεις αυτό το είδος, τρέχουν πολύ. Και χελώνες και υδρόβια ζωή στη λίμνη. Και πράσινο φρύνο που έχω πάρα πολλά χρόνια να συναντήσω. Δυστυχώς είχαμε και το ατύχημα όμως με τις φύκες, ακόμα πονάω, δυστυχώς. Δεν πειράζει όμως, πιστεύω ότι αν ξαναπάμε πιο προετοιμασμένοι και με μακριμάνικα φυσικά και με κουκούλες και με ό,τι χρειάζεται για κάθε ενδεχόμενο και ψάξουμε καλύτερα θα βρούμε, γιατί σε εκείνο το μέρος λένε ότι βρίσκουν πολλά. Θα δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στο επόμενο Herping. Γεια σας!